Το φορολογικό νομοσχέδιο βγάζει στους δρόμους τους επαγγελματίες που αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης είναι κάθετα αντίθετοι στο φορολογικό νομοσχέδιο. Πολλά από αυτά τα καταστήματα θα οδηγηθούν σε λουκέτο, λέει στο Σταρ ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης στη Φθιώτιδα, Φρανκ Τσιλιπάνος, που προσθέτει πως όσα συνεχίσουν να λειτουργούν θα προχωρήσουν σε περικοπές. Συγκεκριμένα για εμάς για την εστίαση θα είναι βέβαια πιο βαρύ το πλήγμα, γιατί απασχολούμε πολλά άτομα προσωπικό, θα κοιτάξουμε και εμείς από μεριά μας ή θα είναι για ορισμένες επιχειρήσεις τα φόπλακα αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται ή από μεριά μας και εμείς θα κοιτάξουμε πώς θα ρίξουμε τα κόστη της επιχειρήσης μας που συνεπάγεται αυτό με το προσωπικό. Θα χαμηλώσουμε τις ώρες εργασίας της επιχείρησης, άρα αυτό θα μειώσει και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρουμε πού θα πάει όλο αυτό. Οι φόροι για τα μαγαζιά, γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για την εστίαση είναι πάρα πολλοί. Γενικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε. Ο κόσμος της Λαμίας και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να απεξέλθουν άλλο. Έχουμε απευθύνσει. Πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, δεν θα αντέξουν. Ήδη είναι δύσκολα και με τα καινούργια μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση δεν θα τα απεξέλθουν πολλές επιχειρήσεις. Την έντονη αντίδρασή του στο νέο νομοσχέδιο εκφράζει και ο Κώστας Καραγιώργος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητιστικών Επαγγελμάτων. Τουλάχιστον νομίζει η κυβέρνηση ότι εμείς είμαστε ένας κλάδος ο οποίος ευθύνεται για όλα τα δεινά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Ένας κλάδος ο οποίος εδώ και μια 12-13 χρόνια, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 3 χρόνια πανδημίας περίπου, έχει υποφέρει τόσο πολύ που οποιοδήποτε να ήταν άλλο στη θέση μας μπορεί να τα έχει παρατήσει. Εμείς συνεχίζουμε και επιμένουμε για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, για να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας, για να μείνουμε ενωμένοι ως κλάδος και να παλέψουμε για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτά που έρχονται σε απόλυτη αντιδιαστολή με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης προεκλογικά ότι δεν θα έρθουν καινούργιοι φορολογικοί συντελεστές, καινούργιοι φόροι, φαίνεται ότι ο κ. Χατζηδάκης αποφασίζει διαφορετικά και στην ουσία όσα υποσχέθηκε η τωρινή κυβέρνηση, που τι κάνει να είναι και η προηγούμενη, πάνε περίπατο. Πάνε περίπατο στην πλάτη πάλι των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων.